παιδάκια μου, όπως σας είχα υποσχεθεί, θα σας δείξω τώρα πως φτιάχνουμε ένα μαγιάτικο στεφάνι με την εφαρμογή Tax Paint. Μπορούμε να ανοίξουμε τη ζωγραφική μας από το εικονίδιο που έχουμε αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας, αλλά έχουμε και μία άλλη επιλογή όπου μπορούμε να ανοίξουμε το Tax Paint σε ολόκληρη την οθόνη. Αυτό λέγεται Full Screen. Οπότε θα πάμε εδώ και θα επιλέξουμε το Tax Paint Full Screen. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μόλις ανοίξει μπροστά μας η οθόνη είναι να πατήσουμε το κουμπάκι νέο. Στο κουμπάκι νέο θα επιλέξουμε το φόντο της ζωγραφιάς μας, πηγαίνοντας με τη ροδέλα από το ποντίκι μας ή με το βελάκι προς τα κάτω θα διαλέξουμε. Εγώ θα διαλέξω αυτό το φόντο που μοιάζει έτσι με μαγιάτικο περιβάλλον και θα φτιάξω το στεφάνι μου. Από το κουμπάκι σχήματα θα επιλέξω τον κύκλο. Θα ορίσω για αρχή το κέντρο του κύκλου. Θα κάνω κλικ με το ποντίκι μου, θα κρατήσω το ποντίκι μου πατημένο και θα σύρω μέχρι εκεί που θέλω να υπάρχει ο κύκλος μου. Να το στεφάνι. Έπειτα θα πάω στις σφραγίδες, θα πάω στην κατηγορία εκείνη που έχει τα φυτά και τα λουλούδια. Να τι, και θα αρχίσω να βάζω λουλούδια πάνω στο στεφάνι μου. Μην ξεχνάτε ότι μπορώ να ορίσω το μέγεθος της εικόνας από αυτήν εδώ τη σκάλα, θα την κάνω λίγο μικρότερη. Λοιπόν, ωραία. Οπα, αυτό είναι τεράστιο. Ωραία. Πολύ ωραία. Και συνεχίζω μέχρι να γεμίσω έτσι το στεφάνι μου. Μπορώ να κάνω μικρά και μεγάλα λουλούδια. Υπάρχουν επίσης λουλούδια τα οποία μπορώ να τους αλλάξω χρώμα. Όπως είδατε εδώ πέρα τώρα, επέλεξα ένα μαύρο. Κατά λάθος, κατηφέ. Όταν κάνω λάθος, πατάω την ανέρεση. Θα διαλέξω λοιπόν ένα ωραίο λουλουδάκι, ένα ωραίο χρώμα για τον κατηφέ μου και θα τον φτιάξω και σε ένα άλλο χρώμα, παράδειγμα εδώ στο κίτρινο. Πάρα πολύ ωραία και συνεχίζω. Έτοιμο το μαγιάτικο στεφάνι. Θα βάλω και από τις κατηγορίες, από την κατηγορία με τα ζώα θα διαλέξω βγαίνοντας κάτω κάτω τα έντομα. Λοιπόν, θα βάλω μία πεταλούδα όπου βλέπετε πάλι μου δίνει τη δυνατότητα επιλογής χρωμάτων. Θα την κάνω πορτοκαλί, συγγνώμη, κόκκινη και θα κάνω και μία κίτρινη. Προσέξτε τώρα, έχω και αυτό εδώ το κουμπί, το οποίο μου δίνει την δυνατότητα να του αλλάξω θέση. Να βάλω και πασχαλίτσες, όπα, πολύ μεγάλη, τεράστια. Βάλω και πασχαλίτσες πάλι, θα βάλω και από εδώ, από την άλλη κατεύθυνση. Και θα βάλω και μία τέτοια πασχαλίτσα, και αυτή είναι τεράστια, Παναγία μου. Και θα βάλω και μία από την άλλη κατεύθυνση. Θα κοιτάει την άλλη μεριά, συμμετρικά. Πολύ ωραία. Θα βάλω και μία μικρή λιβελούλα και θα γράψω και ένα ωραίο κείμενο. Θα γράψω το όνομά μου. Άρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό. Και μετά θα πατήσω αποθήκευση. Η ζωγραφιά μου αποθηκεύτηκε. Που μπορώ να βλέπω τις ζωγραφιές μου. Μπορώ να το βλέπω στο κουμπάκι άνοιγμα. Αν πατήσω στο κουμπάκι άνοιγμα θα δω όλες τις ζωγραφιές που έχω φτιάξει. Σε εύχομαι καλές δημιουργίες. Θα τα ξαναπούμε.